Σε ένα σοβαρό ατόπιμα φαίνεται πως υπέπεσε ο Στέφανος Κασελάκης κατά τη διάρκεια δηλώσεώ του στο Εγάλεο. Ο ίδιος φαίνεται πως ανέφερε το ψευδοκράτος και τα κατεχόμενα στην Κύπρο ως ένα κρατήδιο. Μια δήλωση που στη συνέχεια ωστόσο ο ίδιος ανασκεύασε. Ο κ. Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων το δικού τους, στην Κύπρο, αντί να απαντάει επί τόπου, όπως ο κύριος Ερντογάν είχε έρθει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και τότε το ψευδοκράτος. Και αναγνώρισε ο κύριος Ερντογάν, αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα. Ένας ηγέτης απαντάει ξεκάθαρα, δεν αφήνει να περνάνε υπονοούμενα. Η Ελλάδα με ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κυβέρνηση θα προστατεύσει πλήρως και στο ακέραιο και την εθνική κυριαρχία της και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Βεβαίως είναι ψευδοκράτος. Τα κατεχόμενα, η πληγή στην καρδιά του ελληνισμού, τα συμφραζόμενα, η διόρθωση που έκανα μέσα στη δήλωσή μου και το περιεχόμενο της ομιλίας μου πριν ήταν όλα ξεκάθαρα. Ας μην ανησυχεί κανείς. Μαθαίνω τις λέξεις πολύ γρήγορα. Ήταν ένα σοβαρό ατόπιμα από πλευράς του Στέφανου Κασελάκη, τόνισε η υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προβεί σε αυτή την καινοφανή δήλωση, να πει δηλαδή ότι τα κατεχόμενα της Κύπρου είναι κρατήδιο των Τούρκων. Ήταν ένα σοβαρό ατόπιμα κατά τη γνώμη μου. Τον κάλεσα να ανακαλέσει και ανακάλεσε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι και τα μέλη και οι πολίτες τη σοβαρότητα αυτού του ρόλου και αυτής της θέσης. Κάνουμε έχει και στην προοπτική της κυβέρνησης. Αγνία των θεμάτων, κύριο Κασελάκης. Δεν θέλω να μπω και να χρησιμοποιήσω τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Σίγουρα η χθεσινή του τοποθέτηση, ξαναλέω, παρότι το ανακάλεσε, δείχνει ότι υπάρχει κάποια έλλειψη, η οποία είναι μάλλον κρίσιμη. Γι' αυτό το θέμα, που είναι τόσο εύκολο κάποιος να δει τι ακριβώς εννοούσα, τόσο εύκολο, είναι ξεκάθαρο το περιεχόμενο. Όταν οι άλλοι έχουν τουρκετζίαν και δεν ασχολείται κανείς από τα ΜΜΕ με αυτό το θέμα, ξέρετε κάτι, ο λαός είναι σοφός και την απάντησή του θα τη δώσει ξεκάθαρα την Κυριακή το βράδυ, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θα είναι ακόμη πιο πολύ σοβαρό αν εκλεγεί μεθαύριο, την Κυριακή. Διότι αυτό εδώ θα έρχεται σε πρώτο χρόνο σε όλα τις από εδώ και πέρα θέσεις της Τουρκίας. Και θα έλεγε, ακόμη και αν γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή, θα του λένε, μα τότε εσύ είπες το Σεπτέμβριο του 2023, είπες αυτό. Τώρα τι μας λες και τι άλλαξε, τι αλλάζει. Σε δικές τοποθετήσεις και από τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κατανοώ ότι όλοι μπορεί να κάνουν ένα λεκτικό λάθος. Το κατανοώ αυτό. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι η χθεσινή δήλωση δεν ήταν λεκτικό λάθος. Ήταν περισσότερο στο πεδίο αυτό που θα λέγαμε άγνοια. Και είναι βαθιά προβληματικό για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Δεν μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτό ήταν μία λέξη που διέφυγε προφανώς από τον Στέφανο και προφανώς δεν αλλάζει την εθνική γραμμή. Η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω έκανα στον πρώτο γύρο μια συστηματική προσπάθεια να τα βάλω στην ατζέντα. Κυρίως από την πλευρά της μίας υποψηφιότητας είχαμε μια σιωπή η οποία εμένα μου δημιουργούσε ερωτηματικά. Εγώ δεν υιοθετώ την ερμηνεία ότι ενισχύσαν τους πολίτες. Για τους πολίτες θα μιλήσουν οι πολίτες στις εκλογές. Σωστά. Μίλησαν και την προηγούμενη Κυριακή οι πολίτες τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσω όμως για τα μίντια και για τους Έλληνες πολιτικούς. Χωρίς να υποβαθμίζω το λεκτικό λάθος του κύριου Κασελάκη, λέγοντας ότι όταν κάποιος διεκδικεί μια τόσο υψηλή θέση, θυμίζω ότι είναι δυνάμει πρωθυπουργός, οφείλει να είναι πολύ προετοιμασμένος και αν δεν είναι να φροντίσει να προετοιμαστεί.
Σωστά. Χωρίς να υποβαθμίζω. Και το κομμάτι των συνεργατών του, έτσι, σε αυτό, Δημήτρη, παίζει ρόλο. Αλλά οι συνεργάτες τώρα είναι τη ρήμη του λόγου. Μπορεί ένας πολιτικός να πει κάτι. Δεν το χρεώνονται οι συνεργάτες του. Δεν μπορούν να πάρουν πίσω τη λαθασμένη λέξη που χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος. Ναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι συνεργάτες θα τον βάλουν σε ταχύρυθμα μαθήματα και θα προσπαθήσει να βελτιώσει αυτά τα λεκτικά τα πείματα. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι, τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ψυχούν πολύ περισσότερο για αυτή τη μυστική διπλωματία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.